Στιγμές αγωνίας έζησαν οι κάτοικοι της Ιερουσαλήμ χθες το βράδυ, βλέποντας τα ντρόουν στον ουρανό και τις ρουκέτες αναχέτησης και ακούγοντας τον ήχο από τις σιρήνες. Στην πόλη βρίσκονται πολλά κυβερνητικά κτίρια και γι' αυτό το λόγο υποστηρίζεται ότι έγινε στόχος. Μπορεί σήμερα η ζωή να συνεχίζεται κανονικά. Ωστόσο, κανείς δεν είναι σίγουρος για το τι θα ακολουθήσει στην περίπτωση που το Ισραήλ αποφασίσει να ανταποδώσει. Σε συναγερμό τέθηκε η Ιερουσαλήμ. Όσα βίωσε τη χθεσινή νύχτα, κατά τη διάρκεια της μαζικής επίθεσης με μη επανδρωμένα αεροσκάφη και πυράβλους, περιγράφει στο όπεν ο Αρχιεπίσκοπος Λιδής Δημήτριος του Ελληνοορθόδοξου Πατριαρχείου Ιερουσαλήμων. Οι σιρήνες χτυπήσανε λίγο μετά από του άρχισαν να εμφανίζονται στο βάθος του ορίζοντα. Και έως 2 και 10 ως εκείνη την ώρα. Μετά ησυχάσαν τα πάντα. Μάλιστα, ο ίδιος με το προσωπικό του Πατριαρχείου και κατοίκους ανέβηκαν στην οροφή και κατέγραψαν σε βίντεο τις αναχαιτήσεις. Ήμασταν εδώ στη 2:30-3 το πρωί και ακούγαμε μπουμ πρώτα. Βγήκαμε έξω και είδαμε τα ντρόνς ερχόνονται από αυτή τη μεριά. Ήρθαμε από το East και από την άλλη μεριά ήρθαν τα Iron Dome. Τι έκταση και τι κλίμακα θα πάρει όλη αυτή η επιδείνωση. Εκείνο είναι το χειρότερο που σου προκαλεί μια αβεβαιότητα. Drones και κοντά στο μουσουλμανικό τέμενος Αλάξα. Ένας μεγάλος αριθμός ντρόουνς από το Ιράν κατευθύνθηκε στο Ισλαμικό τέμενος Αλαξά, που απέχει μόλις λίγα μέτρα από το σημείο που βρισκόμαστε, εδώ στην παλιά πόλη της Ιερουσαλήμ. Οι κάτοικοι βρίσκονται σε αβεβαιότητα για την επόμενη μέρα.